εγώ δούλεψα εκείνη την εποχή, ο Μάνος ο Κατράκης, ο Μακαρίτης, επρόκειτο περί αγωνιστών, δεν ήταν πια άνθρωποι που δουλεύαν. Πεθαίνανε πάνω στη δουλειά. Το 1971 ο Νίκος Φόσκολος αποφάσισε να κάνει τηλεόραση. Η επιτυχία του είναι σχεδόν μυθική. Ο Άγνωστος Πόλεμος, μια διασκευή στην ουσία του κοντσέρτου για πολυβόλα, καθυλώνει όλη την Ελλάδα στους ασπρόμαυρους δέχτες της. Η τηλεθέαση άγγιζε το 92% τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτό δεν ξανασυνέβη ποτέ. Έγινε μόνο μία φορά. Ξέρετε, και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, έχουμε γυρίσει παλιά αρκετές ταινίες, αλλά εκείνο που έμεινε σταθμός σε εμάς τους ηθοποιούς, αλλά και στον Νίκο πιστεύω, ήταν ο Άγνωστος Πόλεμος. Ξέρω λοιπόν ότι είναι πολύ αυστηρός στη δουλειά του, θέλει τα πράγματα να γίνουν ακριβώς, θα έλεγα τελειομανής, θέλει να γίνουν ακριβώς όπως εκείνος το έχει δει, το έχει οραματιστεί, το σενάριο, την κάθε σκηνή. Αλλά παρόλη την αυστηρότητα και παρόλη την απέτηση, θα έλεγα, που έχει από τους ηθοποιούς να βγάλουν ό,τι καλύτερο μπορούν, είναι αξιοαγάπητος.